Σήμερα την Κωνσταντίνου έχουμε νέα σύλληψη για τα επεισόδια στο ΤΕΠΑΚ. Να ακούσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα αμέσως. Ναι, Μαρία Κωνσταντίνου, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σέγγι. Κύριε, όπως ανέφερε ο Σέγγι, η αστυνομία πάλι προέβη πριν από λίγο στη σύλληψη 43χρονου σε σχέση με τα επεισόδια στο ΤΕΠΑΚ στην εκδήλωση για την Ομοσπονδία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ο 43χρονος καταζητείτο από τους ανακριτές του ΤΑΕ μετά από αξιολόγηση φωτογραφιών αλλά και οπτικού υλικού που κατέχουν στα χέρια τους, που είχε τραβηχθεί από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και βεβαίως από τους ανθρώπους που δέχτηκαν την επίθεση των 20 περίπου κουκουλοφόρων. Ο 43χρονος αρνείται οποιαδήποτε ενοχή στα επεισόδια, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν εκεί αλλά ότι δεν συμμετείχε. Βεβαίως οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν τους ανακριτές και αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διαταγμάτων κράτησης του. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για το ελάχιστο.